λέτε Ευρώπη ίσον Έλληνες. Όχι μόνο. Καταρχάς η Ευρώπη είναι ελληνικό όνομα και είναι κορυτούδια. Απ' την άλλη, σε όλη την Ευρώπη όλα τα αρχαία κτερίσματα, αγάλματα, αλλά και τόποι γεωδετημένοι είναι Ελλάδοι. Δηλαδή, κάποια στιγμή η Παναγία την Παρισίων που χτίσανε την εκκλησία και σε ένα μεσαίωνα, αν το θέλετε, χτίστηκε πάνω στο ναό του Δία. Δηλαδή, ας μην μιλάνε οι Εγγλέζοι για το Stone. Είναι ελληνικός ναός του Συρίου. Αλλά όχι μόνο αυτό, τα πάντα. Όπου και να σκάψει η Ευρώπη, θα βρει δικά μου κτερίσματα, θεμέλια, ναούς. Να πάμε στην Ιταλία, να πάμε στην Ισπανία, να πάμε στη Ρωσία, να πάμε πού. Όπου και να πάτε στον πλανήτη, είναι δικά μου Ελλάνια κτερίσματα. Αλλά με αποδείξεις, ο Έλλην είναι το έχει κωδικό. Έχει αφήσει το στίγμα το παντού, λέτε. Μα αφού το Έλλην δεν είναι ιδιοκτησία της πατρίδας μας, της μικρής πατρίδας με γεωγραφικά σύνορα αυτά που ζούμε σήμερα. Το Έλλην είναι το κωδικό όνομα του ανθρώπου. Άρα μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία είναι ελληνικότατη και αν το θέλετε σε όποιο μουσείο και να πάτε στην Ευρώπη, τι θα βρείτε μέσα. Θα βρείτε ποτέ κάτι βρετανικό, θα βρείτε κάτι ιταλικό. Τι είναι το ιταλικό, το ρωμαϊκό, ποια Ρώμη, τη δικιά μου τη Ρώμη. Ή τη Ρώμη που μετά έπεσε και πήγε στους αποστάτες. Άρα, αν πάμε στην Ισπανία, τι θα δείτε στα μουσεία τους. Αν θέλετε να δούμε κάτι νεότερο, εγώ έχω προκαλέσει, αν το θέλετε, και επιστημονικές κοινότητες, αλλά και ακαδημαϊκές, ιδιαίτερα για τα ελληνικά. Βρέστε μου τα αγγλικά. Πόσο ετών είναι. Φέρτε μου ένα αρχαίο βιβλίο αγγλικών. Όταν ο Νεύτωνας έγραφε στα ελληνικά και το σημειωματόριο του ήταν στα ελληνικά. Βρέστε μου αρχαία ρώσικα. Δεν έχετε. Ούτε αρχαία ιταλικά. Ούτε αγγλικά. Αρχαιότατη αυτών των πρότινων γλωσσών είναι τα γκώθικα, δηλαδή τα δίθεν γερμανικά, που από εκεί μετά μεταπίδηξε σε αγγλικά. Αν είναι δυνατόν, βρέστε μου ένα αρχαίο βιβλίο.